όλα έδειχναν ότι η φετινή χρονιά θα ήταν μια χρονιά ακόμη καλύτερη από την περσινή για τον τουρισμό. Ωστόσο, με μεγάλες απώλειες που δεν μπορούν μέχρι στιγμής να ποσοτικοποιηθούν και ξεκάθαρες αρνητικές συνέπειες στην επερχόμενη θερινή τουριστική σεζόν, είναι αντιμέτωπες οι ξενοδοχειακές μονάδες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των πολύ σημαντικών επιπτώσεών του στην τουριστική κίνηση και στη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. Γενικά η φετινή σεζόν πήγαινε καλύτερα από πέρυσι. Είχε μια αύξηση περίπου 20% λόγω Ολυμπιακής φλόγας. Είχαν γίνει περισσότερες κρατήσεις τη χαμηλή περίοδο, ας πούμε τώρα Μάρτι, Απρίλη και Μάιο. Εμείς εδώ στην περιοχή δουλεύουμε επί το πλείστον από το εξωτερικό, από νότιο-δυτική Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη, Κίνα, Ιαπωνία. Οι γεμάτες κόσμο πισίνες, οι πολύβουες πλάζ στα πλοία επιβατών στα τουριστικά λεωφορεία και ακόμα και τα μίνι μπαρ στα ξενοδοχεία μπορεί πια να ανήκουν στο παρελθόν, καθώς ο ευρωπαϊκός τουρισμός επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο για τις διακοπές με τα καινούργια δεδομένα που έχει φέρει ο κορονοϊός στη ζωή μας. Καθημερινά ακόμα γίνονται ακυρώσεις. Ευτυχώς όμως υπάρχει και μια κατανόηση από τους ταξιδιώτες και προσπαθούν και αλλάζουν τις ημερομηνίες από μέσα καλοκαιριού, τέλος καλοκαιριού έως Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Σίγουρα υπάρχει οικονομικό πρόβλημα σε επιχειρήσεις. Μειώνεται η σεζόν, τα έξοδα είναι μεγάλα. Ναι, η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη. 3 στα 10 ξενοδοχεία θα παραμείνουν κλειστά φέτος, καθώς οι ακυρώσεις πέφτουν βροχή εν μέσω της κρίσης του COVID. Οι πιο απεσιόδοξοι τοποθετούν το ουσιαστικό ξεκίνημα της σεζόν τον Ιούλιο, θεωρώντας ότι περίπου 2 στα 10 ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν φέτος, ενώ οι πιο απεσιόδοξοι φοβούνται ότι ιδιαίτερα στα εποχικά καταλύματα η αναλογία ανοιχτών κλειστών θα φτάνει τελικά το 50-50, αφήνοντας πίσω τις υπέρογκα χρέη και χιλιάδες θέσεις εργασίας χαμένες. Την ίδια στιγμή, γρυφώς παραμένουν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η χώρα μας θα ξανανοίξει με ασφάλεια τις πύλες της στον διεθνή τουρισμό.